του καθημερινάκια πρόοπτα, όπως είδαμε, ο σημερινός μου καλλιτέχνης κατάγεται από τον πόντο. Αλλά βρίσκεται στη Γερμανία, γιατί εκεί γεννήθηκε και ξεκίνησε τα μουσικά του όνειρα όταν ήταν σε μικρή ηλικία. Γύρω στα 8. Ξεκίνησε με την κιθάρα, μετά ασχολήθηκε με το πιάνο, μετά κατέληξε στην drums. Αλλά γύρω στα 14 του είδε για πρώτη φορά την ποντιακή, τη λύρα, στο Σύλλογο των Ποντίων στη Γερμανία. Και από εκεί και μετά, όπως μου λέει, τη λάτρεψε. Έγινε η αγάπη του. Γι' αυτό έψαξε και βρήκε τους καλύτερους δασκάλους εδώ στην Ελλάδα. Και ήρθε και σπούδασε κοντά τους. Ας πάμε λοιπόν στο Γιώργο Γιατζίδη, που μας καλωσορίζει από το Αμβούργο. Καλησπέρα από το Αμβούργο και θα σας αφιερώσω όλους ένα τραγουδάκι παραδοσιακό για εσάς όλους σας. Στην Ελλάδα, βρήκε τους καλύτερους δασκάλους και μαθήτευσε κοντά τους. Η δάσκαλή του είναι ο Παναγιώτης ο Ασλανίδης, ο Παναγιώτης ο Κονκαλίδης και ο Φάνης Κουρουκλίδης. Κοντά τους έμαθε τόσα πολλά πράγματα που τον έκαναν να αγαπήσει τη λύρα ακόμα περισσότερο. I'm gonna go get some more.
Φυσικά δεν έχει τελειώσει ακόμα τα μαθήματα, αλλά το ταλέντο του λάμπει και του εύχομαι το όνειρό του να γίνει πραγματικότητα. Γιατί αυτοί οι τρεις δάσκαλοι πραγματικά είναι ό,τι το καλύτερο επάνω στην ποντιακή λύρα και έχουν το μεράκι και την ευθύνη μέσα τους το έργο τους να πάει σε άξια χέρια, γιατί θέλουν αυτούς που θα διδάξουν να την παραδώσουν και στις επόμενες γενιές των ποντίων. Δώσε γόγο, δώσε! Αλλά ανάποδο, ε! Θα
Χριστό, Χριστάτο που λέμε τι αγγέλς κοιμάς. Χριστό, Χριστάτο που λέμε τι αγγέλς κοιμάς. Τι ποντονό στο μάνουσα κάτω υγεία χάς. Τι ποντονό στο μάνουσα κάτω υγεία χάσε. Τον ελεύθερο του χρόνο το μοιράζεται μεταξύ του Αμβούργου και στο αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη στην Καλαμαριά. Και κοντά του έχει τον Παναγιώτη τον Κογκαλίδη και κάνουνε εκεί στο αμφιθέατρο της Μελίνας Μερκούρη τα μαθήματά τους και του εύχομαι πραγματικά να τη λατρέψει ακόμα περισσότερο την ποντιακή λύρα και να διαδώσει και αυτός όσο μπορεί την ποντιακή παράδοση. Σήμερα είναι 22 χρονών. Γεννήθηκε στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Αμβούργο. Έχει φοιτήσει και σε γερμανικό σχολείο και σε ελληνικό σχολείο. Άλλα όργανα που τον εκφράζουν και αγαπά είναι το μπουζούκι. Και μπορώ να πω ότι είναι τέλειο σε αυτό το όργανο, γιατί κάθε μέρα προσπαθεί και στο μπουζούκι και στη λύρα να μάθει περισσότερο και δεν σταματά στα όσα έχει μάθει.
Σε κάποιο χρόνο ανύποπτο, καθώς μιλούσαμε μέσω του Skype, μου είπε με καμάρι ότι είναι από την Κατερίνη, ότι μένει στη Θεσσαλονίκη και λατρεύει την Καλαμαριά. Και όταν το ρώτησα σαν ποιους θα ήθελε να μοιάσει, μου απάντησε χωρίς δισταγμό. Στον Πατριάρχη φυσικά της Λύρας, τον Γιώργο τον Πετρίδη και στον Κωστάκη τον Πετρίδη, που μου δίνουν δύναμη να μελετήσω τα σωστά πράγματα επάνω στη Λύρα. Λοιπόν, πώς αυτός ο καλλιτέχνης, ο καινούριος, από το Αμβούργο, που αισθάνεται μέσα του Έλληνας, μα προπάντων θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες, να μην δημιουργήσει. Thank you.
Δυστυχώς τελειώνει και η σημερινή μου εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Γιατζίδη για τα όσα μας χάρισε στην εκπομπή μου. Να είναι καλά εκεί που είναι και του ευχόμαστε ότι το καλύτερο σε αυτόν και σε όλους τους απόδημους Έλληνες σε όλη τη γη. Γιατί πραγματικά είναι οι ήρωες που σηκώνουν στην πλάτη τους όλη την Ελλάδα. Γεια σας σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε όλοι πάντα καλά, με υγεία, αγάπη και ευτυχία. Φίλοι και φίλες του Καθημερινάκια Πρόπτα, σας εύχομαι να έχετε μια καλή μα καλή εβδομάδα. Γεια και χαρά σας μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Yes,
Σαλό κομμαλάκι και σε καίει βρουθή καρδιά. Έτσι με πικά το Θεό πάντα να έχει μία. Έτσι με πικά το Θεό πάντα να έχει μία. Θέλω να έλεγα τα χάρια να χωρούσαν.